Όμως δεν θα γινόταν αυτό αν δεν υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα στην καρδιά του χτύπησε πολύ δυνατά αυτή η ιδέα. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Βαλασόπουλος. Ένα μεγάλο όραμα ετών παίρνει σάρκα και οστά στην ιεραμονή φιλοσόφου λίγο πιο έξω από το χωριό Δημητσάνα. Στο κρυφό σχολείο δημιουργήθηκε μια νέα βιβλιοθήκη δωρεά της οικογένειας Παναγιώτη Βαλασόπουλου. Παραδίδουμε στους αρκάδες, παραδίδουμε στους μεγαλοπολίτες, στους γορτίνιους, έναν χώρο σπουδής. Αυτός ο χώρος ήταν το όραμα του πρωτοσύγγελου και καθηγούμενου της Μονής και ταυτόχρονα αποτέλεσε και το δικό μας όραμα. Πιστεύουμε ότι ένας χώρος που δεν χρησιμοποιείται τόσα χρόνια στο μοναστήρι, που όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, ήταν χώρος φύλαξη ζώων. Σήμερα έγιναν τα εγγένεια μιας πολύ σπουδαίας βιβλιοθήκης εδώ στον Ιερό και σεπτό χώρο της νέας Ιεράς Μονής Φιλοσόφου, μιας βιβλιοθήκης η οποία φιλοξενεί βιβλία όχι μόνο της εκκλησιαστικής παιδείας αλλά και της τήραθεν παιδείας. Έγινε ακριβώς με την πρωτοβουλία και τη δαπάνη του κύριου Παναγιώτη Βαλασόπουλου. Οπωσδήποτε η κινητήρια δύναμη είναι ο Άγιος Ηγούμενος εδώ και πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητρόπολης, Γόρτινος και Μεγαλοπρόλεος, ο κύριος Ιάκωβος Κανάκης. Τα εγγένεια πραγματοποιήθηκαν μετά το πέρας της λειτουργίας στην Ιερά Μονή, που είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου. Εδώ θα μπορεί κάποιος, χωρίς να έχει κάνει καμία δαπάνη, να διανύμει, να σπουδάσει, να διαβάσει, να κάνει το μεταπτυχιακό του ή ό,τι άλλο έχει σκοπό στη ζωή του και να το προσφέρουμε εμείς η Εκκλησία μας. Που ήταν αποστολή συνδεδεμένη με την προσπάθεια του καταπεπτοκότος γένος να αναστηθεί, μια προσπάθεια που έκαναν με πάρα πολύ κόπο και πολλή επινοητικότητα οι άνθρωποι οι οποίοι στελέχωναν την εποχή εκείνη την Ιερά Μονή Φιλοσόφου και σήμερα οπωσδήποτε αυτός ο σεπτός χώρος της όμορφης αυτής βιβλιοθήκης που είναι εμπλουτισμένη με έτσι πολύ σημαντικά συγγράμματα και, έτσι και περιοδικά και ποικίλης επιστημονικής ύλης έργα. Ο Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριος Ιερεμίας, τίμησε και απένιμε στον κύριο Βαλασόπουλο το μετάλλιο του Αγίου Γρηγορίου Πέμπτου. Επίσης τιμήθηκε με το ίδιο μετάλλιο ο καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κύριος Θανάσης Χρήστου.